Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Ράπτης, δημοσιογράφος στο επάγγελμα και ο εκ δεξιών μου καθημένος φίλος Βασίλης Ξηδιάς, θεολόγος και συγγραφέας, είχε την έμπνευση να στεγάσουμε εδώ στο φιλόξενο Αντίφωνο μια συζήτηση που μας φαίνεται απολύτως απαραίτητη στο φόντο των ομοτήτων που παρακολουθούμε καθημερινά σε ζωντανή μετάδοση από τη Λωρίδα της Γάζας. Η σκέψη ήταν λοιπόν να καλέσουμε έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση, όχι αφηρημένη, αλλά προσωπική και κινηματική, όλης της Μέσης Ανατολής, τον Βαγγέλη Πισία, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να το πάμε. Τον οποίο, Βαγγέλη Πισία, ο περισσότερος κόσμος έμαθε ως πρωτεργάτη της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα», που, κάνουμε πως δεν το θυμόμαστε, από την Ελλάδα ξεκίνησε και βρήκε την θεαματική και αιματηρή κατάληξή της στην επιδρομή στο στολίσκο ελευθερίας περί το τουρκικό πλοίο Μαβί Μαρμαρά το 2010. Αλλά η διαδρομή του Βαγγέλη Πισία είναι πολύ πιο σύνθετη, σημαδεύεται από τα παιδικά χρόνια και φαντάζομαι τα πρώτα πολιτικά ερεθίσματα στην Αίγυπτο του Νάσερ, από τις σπουδές αγρονόμου τοπογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κατόπιν τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με κατάληξη διδακτορικό στη Σορβόνη για το αναπτυξιακό διέξοδο του ελληνικού αγροτικού μοντέλου, από μια επαγγελματική διαδρομή που τον έφερε σε πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως της Αφρικής, και από μια πολιτική διαδρομή που τον έφερε σε θέσεις όχι δεύτερου ρόλου, από τη δεκαετία του 60 και αργότερα στο ελληνικό μαοϊκό κίνημα και πολύ πιο κοντά, χρονικά σε εμάς, στον χώρο της πολιτικής οικολογίας. Μας ενδιαφέρει πολύ η βιωματική ματιά σου σε αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Ναι, ωραία. Βέβαια, άμα γεννηθείς σε έναν τόπο σαν την Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο και μάλιστα τα χρόνια εκείνα, με την πολύ μεγάλη αλλαγή που έγινε, βγήκε από μια αγγλική εντολή, είναι ακόμα σε μια περίοδο αποικιοκρατίας η Αίγυπτος και περνάει με την επανάσταση του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ και των άλλων αξιωματικών, περνάει σε μια άλλη εποχή όπου έχει αρχίσει να δυναμώνει το αντιαποικιακό κίνημα και τα κινήματα της εθνικής ανεξαρτησίας. Θυμάμαι ότι εκείνα τα χρόνια περίπου ο Πατρίς Λουμούμπα ξεκινάει στην Αφρική και θυμάμαι ότι ένας γιος μου, ο Γιάννης Σταλάκης, ήταν σύμβουλος του Λουμούμπα στην Αφρική τα χρόνια εκείνα. Αυτά εσύ τα καταλάβαινες, δηλαδή? Όχι, είχε συνέστηση. Αυτό που είχα συνέστηση είναι το 56, όταν αρχίζει ο βομβαρδισμός της Αιγύπτου από Άγγλους, Γάλλους και ξεκινάει εκεί. Και με τους Ισραηλινούς να καταλαμβάνουν την Χερσόνησο του Σινά. Τρέξανε γρήγορα να αρπάξουν κάτι. Εκείνη την περίοδο οι Έλληνες ήταν μια ξεχωριστή παροικία και μια πολύ δυναμική παροικία στην Αλεξάνδρεια και σε όλη την Αίγυπτο, πολλές κοινότητες, σημαντικές κοινότητες, στο Κάιρο, στο Καφρεζαγιάτ, στην Τάντα, σε πολλές πόλεις, σπίσανε να απευθυνθούν στον Νάσερ και να πούνε εμείς προσφέρουμε τον εαυτό μας να υπερασπιστούμε την Αίγυπτο και μάλιστα υπάρχουν ωραία δημοσιεύματα στον ταχυδρόμο και στον Πάρικο διαφορετικής ιδεολογικής τοποθέτησης, οι δύο αυτές εφημερίδες, ελληνικές εφημερίδες που εκδίδονταν κάτω στην Αίγυπτο, όπου είπαν εμείς έχουμε φάει ψωμί σε αυτόν τον τόπο, έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας, αυτά, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς την ώρα που συμβαίνει αυτό. Και πράγματι, με κάποιες επιφυλάξεις στον Νάσερ, τελικά τους δέχτηκε, φόρεσαν τη στολή, παρέλασαν, ακόμα και οι γυναίκες, αν πάρει κανείς τις εφημερίδες της εποχής εκείνη, στα δίκαια της γυναίκης. Ρητάγησαν, λες, Έλληνες στον Αιγυπτιακό στρατό. Στον Αιγυπτιακό στρατό, ναι. Και Ελληνίδες στον Αιγυπτιακό στρατό, επίσης. Για να αποκρούσουν την Αγγλογαλλοϊσραηλινή επίθεση του 1956. Ναι, η οποία ξεκίνησε με τον αεροπορικό βομβαρδισμό. Δεν ξέραμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Εάν θα ακολουθήσει η εισβολή, τι θα γίνει, θα είναι σαν το 1880, πώς το κάνανε οι Εγγλέζοι τότε,
882, θα είναι κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν μια κίνηση που πέρναγε μέσα από το σπίτι μου. Ο αδερφός της μητέρας μου έβαλε τη στολή. Ο δάσκαλός μου στο δημοτικό, ο αγαπητός Κουμαριανός, Λεωνίδας Κουμαριανός, έβαλε και αυτό στη στολή. Πέρασαν από το σπίτι, κουβεντιάζανε τον πατέρα μου. Κατάλαβα και εγώ τι γίνεται. Και βέβαια όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί, τους παρακολουθούσαμε σαν παιδάκια. Εγώ ήμουν 9 χρονών τότε και με κάτι γειτονόπουλο κατεβαίναν όλοι στον δεύτερο και πρώτο όροφο. Το σπίτι ήταν μια πενταόροφη πολυκατοικία. Θεωρούσαν, δεν υπήρχαν καταφύγια, θεωρούσαν πιο ασφαλή τα πιο χαμηλά. Έτσι, αυτή ήταν η γνώμη που υπήρχε. Mm. Και βλέπαμε στον ουρανό εκεί τα αντιεροπορικά να σκάνε, άμα ήταν βράδυ, ακούγαμε τους θορύβους και πανηγυρίζαμε την επόμενη μέρα όταν οι εφημερίδες μετά από σύσταση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης έλεγαν ότι κατερρύθησαν 28 αεροπλάνα του εχθρού και άλλη θρίαμβος. Και εμείς αυτό είναι, είμαστε μαζί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η θέση της οικογένειάς μου. Ο πατέρας μου πιο συγκρατημένος. Γιατί έβλεπε ότι μάλλον αυτό είναι η τελευταία πράξη ίσως αυτής της ιστορίας της παραμονής των Ελλήνων στην Αίγυπτο, κάπως της εξηγούσε τις αλλαγές που γινόντουσαν. Το οποίο όντως και υλοποιήθηκε. Σε ό,τι αφορούσε την οικογένειά σας και τους περισσότερους Αιγυπτιώτες το 1962. Αλλά μην μπερδεύουμε τώρα, μην μπερδέψει κανείς δηλαδή ότι η Αίγυπτος είναι Τουρκία και ότι ό,τι συνέβη στη Σμύρνη και στην Μικρασία, ότι αυτό συνέβη στην Αίγυπτο. Ο πατέρας μου του λέγανε καθίστε να σας δώσουμε κι άλλη δουλειά. Ναι, δεν τους διώξανε λες τους Έλληνες. Όχι, κανείς, ούτε βία ασκήθηκε προς Θεού. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί που φύγαν ήταν συντηρητικοί και μετά από μερικά χρόνια εδώ, επειδή γρήγορα μπόρεσαν και αποκαταστάθηκαν, θέση γλωσσομάθεια, οι τέσσερις γλώσσες στα σχολιά, βρήκαν δουλειές εδώ πέρα, τακτοποιήθηκαν οι Αιγυπτιώτες, όπως λέμε. Οπότε σιγά σιγά το μυαλό του τα βάλε τα πράγματα σε μια τάξη και είπαν εντάξει, και αυτοί είχαν δικαίωμα να φτιάξουν τη χώρα τους. Και είχαν και δικαίωμα να την υπερασπιστούν. Τώρα αν αυτό οδήγησε, επειδή τα πρώτα μέτρα σοσιαλιστικού χαρακτήρα που έπαιρνε τότε μια κυβέρνηση που ήθελε να εφαρμόσει ένα οικονομικό σχέδιο σοσιαλιστικού τύπου, ήταν πρώτα απ' όλα να εθνικοποιήσει το εξωτερικό εμπόριο. Γινόταν με clearing, δεν μπορούσες δηλαδή να στέλνεις λεφτά στο εξωτερικό για να αγοράζεις ακριβά είδη διατροφής ή ξέρω εγώ ακριβά έπιπλα ή ψυγεία. Τα ήθελε ο Νάσερ για να αγοράζει τόρνους, μηχανήματα, για να κάνει την εγκυομηχάνηση. Η εγκυομηχάνηση ακολουθούσε ρυθμούς που εμείς εδώ να τους διανοηθούμε δεν μπορούμε. Δηλαδή ανέβαινε η εγκυομηχάνηση με 100-200 το χρόνο. Ο υπηρέτης στο σπίτι μας, ο οποίος έπαιρνε 3 λίρες και ήταν ευχαριστημένος γιατί σε άλλο να πήγαινε θα έπαιρνε 2,5 λίρες και έπαιρνε βέβαια και φαΐ και έπαιρνε και ρούχα και αυτά. Τόσο να του φερόμαστε, μας ήταν πολύ καλά και ο πατέρας μου του έκανε και ιδιαίτερο μάθημα για να πάει στην τεχνική σχολή το βράδυ. Αυτός ο άνθρωπος πήρε 16 λίρες πρώτο μισθό όταν παραιτήθηκε μετά από 2 χρόνια, μας είπε φεύγω διότι τελείωσα για την νυχτερινή σχολή και τώρα πάω να δουλέψω εργοστάσιο. Και έβγαλε την κελεμπία και φόρεσε ένα σακάκι, ένα παντελόνι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι κοσμογονικές αλλαγές. Αυτά δεν τα ξεχνάς. Λίγη μπέσα να έχεις, δηλαδή λίγο να έχεις. Έτσι, μια τιμιότητα την ώρα που κουβεντιάζει τον εαυτό σου, δεν το βάλεις κάτω από το χαλί αυτό. Το να είσαι Αιγυπτιώτης σε καθιστά αντικειμενικά και κληρονόμος, το πούμε έτσι, ενός άλλου μεγάλου παραγνωρισμένου ίσως κεφαλαίου της ιστορίας της ελληνικής αριστεράς. Ναι. Το κίνημα του ναυτικού και ούτω καθεξής. Βεβαίως, το ζήσαμε στην Αίγυπτο. Οι πρώτοι εθελοντές, μετά το 40, αρχές του 41, το πρώτο ελληνικό τάγμα είναι Αιγυπτιώτος. 600 πάνε και κάτι. Και παρουσιάζονται εν ώψη του δεύτερου, έχει ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και κατατάσσονται έτσι. Και ασκούν πιέσεις. Ας διαβάσει κανείς τον Γιώργη Αθανασιάδη και άλλους βέβαια, μπορεί να διαβάσει και τον Σαντίτο Τζίρκα και αυτά, ο Αθανασιάδης. Κάνει μια πιο έτσι, συστηματική παρουσίαση του τι συνέβαινε εκείνα τα χρόνια. Προσπάθησαν και μέσω της ελληνικής ταξιαρχίας να βοηθήσουν. Βέβαια μετά μπήκαμε στα εσωτερικά, δηλαδή μεταφέρθηκε η κατάσταση που επικρατούσε στον ελληνικό πολιτικό χώρο, τον ελλαδικό πολιτικό χώρο, μεταφέρθηκε και στην Αίγυπτο.
Είχε βέβαια κατασταθεί, ήρθε στην αρχή ο βασιλιάς, ήρθε ο Κανέλλοπλος, ήρθαν οι κυβερνήσεις. Όλα αυτά ασκήσαν σπερναδιχόνιες, δημιουργήσαν πικρίες, απογοητεύσεις. Τέλος πάντων, το 1945 τελειώσαν αυτά. Και τότε ένα κομμάτι της Παρικίας, το οποίο είχε μια αριστερή κουλτούρα, θα το έλεγα έτσι, δεν θα έλεγες ότι ο Τσίρκας ήταν γνωστός στο χώρο της αριστεράς από τη δεκαετία του 30. Αλλά δεν μπαίνανε τόσο πολύ στις λεπτομέρειες του ελλαδικού πολιτικού αριστερού γίγνεσθε. Υπήρχαν και άλλοι ξένοι εκεί, οι οποίοι με τους οποίους ερχόντουσαν σε επαφή. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε σιγά σιγά ένας αριστερός πολιτικός χώρος. Δεν ήταν κομμουνιστικό κόμμα, επρόσκειτο στο κομμουνιστικό κόμμα. Δεν μπορούσε να λέγεται κομμουνιστικό κόμμα ή κομμουνιστική οργάνωση. Το απαγόρευε η αραβική νομοθεσία και επί Φαρούκ και επί Νάσα. Αλλά λειτουργούσαν ομαλά. Δηλαδή δεν υπέστησαν διώξεις οι Έλληνες αριστεροί κομμουνιστές. Οι Αιγύπτιοι βεβαίως. Ήταν σκληρός ο Νάσερ απέναντί τους. Με τη θέση, εγώ ανέλαβα, εγώ κάνω κουμάντο, δεν θα μου κάνετε απεργίες, δεν θα μου κάνετε αυτό, δεν θα μου κάνετε άλλο. Εγώ ξέρω τι έχω να κάνω και όποιος προσπαθήσει να υπονομεύσει το σχέδιο που σας έχω παρουσιάσει πάλι με τα γνωστά, με τα βιβλία και όποιος πάει να τα υπονομεύσει θα είμαι αμήλικτος. Έγιναν και ορισμένες εκτελέσεις. Ήταν σκληρός. Τέλος πάντων, εκεί δημιουργήθηκε ένα κίνημα αξιόλογο που μετά το 45-48 έως ότου βέβαια αρχίζει να θύνει και αυτό, καθώς από το 57-58-59 αρχίζει να φιλορροεί το ελληνικό στοιχείο από την Αίγυπτο. Αυτό τώρα είναι στο σπίτι γίνονται συζητήσεις. Ωραία. Τα ακούσεις σε παιδάκι. Παράλληλα όμως έχει ένα θειό ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, την κλασική μουσική, και ο οποίος σε παίρνει μια φορά τη βδομάδα και σε εισάγει στην κλασική μουσική. Έχει τον άλλο θειό που είναι στον αθλητισμό, ας πούμε, και σε πηγαίνει στην Αθλητική Ένωση Ιωνίων Αλεξανδρίας. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ιωνίων Αλεξανδρίας ήταν στην πρώτη εθνική της Αιγύπτου στα χρόνια του 30. Υπήρχε όμως ο μπασκετικός όμιλος της Ιβραημίας, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός. Υπήρχε η ομάδα, υπήρχε το water polo. Θέλω να πω, υπήρχε μια πληρότητα στη ζωή, σε συνδυασμό και με τις πολλές γλώσσες. Τέλος πάντων, υπήρχε μια καλλιέργεια η οποία ήταν ενδιαφέρουσα. Τι θα την έκανες μετά, αν θα προσπαθούσες να την αξιοποιήσεις για να αρπάξεις κάποιες ευκαιρίες ερχόμενος εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι ελάχιστοι το έκαναν αυτό. Τώρα με αυτά που λέει ο Βαγγέλης, καταλαβαίνει κανείς ότι η καταστροφή, η απώλεια του ελληνισμού αυτών των παρικιών, όπως λέμε, ήταν η απώλεια του πραγματικού ελληνισμού στην πραγματικότητα, του δυνατού. Ενός ιδιαίτερου βάθους. Ναι. Περιπτώσει, η ενηλικίωση όμως σε βρίσκει στην Ελλάδα. Ναι. Μια Ελλάδα ταραγμένη, μια Ελλάδα των Ιουλιανών, κατόπιν του Απριλιανού πραξικοπήματος. Όχι, πριν. Αυτό στα 15 μου φεύγω, ναι, από κάτω. Αυτό θα σε οδηγήσει σύντομα σε νέο αναγκαστικό εκπατρισμό. Αλλά σε αυτή την πρώτη παραμονή σου στην Ελλάδα γίνονται δύο καθοριστικές επιλογές. Η στροφή σου, η στράτευσή σου στην αριστερά και μάλιστα την αιρετική, να το πω έτσι. Πάει σιγά σιγά. Στην αρχή ήμουνα ο επωνομαζόμενος Νασερικός. Mm-hmm. Ακόμα και στο Πολυτεχνείο όταν πήγα πάνω, γι' αυτό και ορισμένοι που ήταν στον χώρο τότε της ακροδεξίας έλεγαν ότι τον Πισία, ας πούμε, μην τον μπερδεύεται να μου. Αυτός είναι του Νάσερ. Δεν είναι ούτε αριστερός, δεν καταλαβαίνει από αυτά, λέγανε κιόλας. Πόσο Νασερικός γίνεται αριστερός με ελληνικούς όρους? Α, εύκολα, γιατί εκείνη την εποχή είχαμε τις επαναστάσεις, αυτές που ίσως, δεν ξέρω τώρα τι καταλάβαιναν άλλοι, αλλά εμείς άμα μαθαίναμε ότι γινόταν κάπου αντιαμερικάνικο ή πραξικόπημα κάπου σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, λέγαμε, α, ωραία, αυτός δικός μας. Κι ας ήταν χούντες, οι οποίες όμως ήταν χούντες που στρέφονται ενάντια στους ξένους. Έτσι το διαβάζαμε. Δεν ξεχωρίζαμε αυτούς από τον Κάστρο ή από τον Γκεβάρα. Θεωρούσαμε ότι αυτό είναι ένα κίνημα του τρίτου κόσμου,
ήταν η επίδραση, αν θυμάται και θυμούνται και ακροατές, η συμφωνία του Μπαντούγκ. Που τότε ήταν Κάστρο, Τίτο, Μακάριος, Νάσερ. Δηλαδή αυτός ο χώρος απέπνεε κάτι το οποίο πήγαινε πέρα από την κλασική αριστερά. Διότι βέβαια ούτε ο Τίτο ήταν συμπαθής εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα σε ορισμένους πολιτικούς χώρους κατά δικαστέως, ούτε ο Νάσερ, υπήρχαν επιφυλάξεις για τον Νάσερ, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ την αριστερά, λέγανε ότι αυτό είναι άλλο πράγμα ο Νάσερ και άλλο η αριστερά, η ΕΔΑ ξέρω εγώ, έχει άλλο πρόγραμμα, άλλο σχέδιο, άλλο πληματισμό. Ακόμα και ο Κάστρο δεν ήταν, ξέρω εγώ, Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν το Σοβιετικό πρότυπο. Ο Γκεβάρα ήταν κάτι το παράξενο. Ο Λουμούμπα δεν νομίζω να ασχολούνταν πολύ εδώ. Εγώ διάβαζα τη Le Monde από τον καιρό που ήρθα στην Ελλάδα και έτσι ενημερωνόμουν για το τι γινόταν, τι έκανε ο Λουμούμπα, τι έκανε τι αλλαγές γινόντουσαν κάτω εκεί στο Κογκό, τι γινόταν εδώ, τι γινόταν εκεί. Και ήταν μια άλλη παιδεία. Με το που γίνεται η δικτατορία το 67, εκεί επειδή με αναζήτησαν την πρώτη μέρα, αλλά μετά δεν, γιατί ήμουν τριτοκλασσάτος, δεν ήμουν αρχικά στέλεχος, δηλαδή αξιόλογο. Είχαν πιάσει τότε 6-7.000 ανθρώπους, είχαν πιάσει καλά στελέχη της αριστεράς. Και εγώ κρύφτηκα, όπως και πολλοί άλλοι κρυφτήκαμε. Μετά από ένα μήνα μας είπαν από τις οργανώσεις και εγώ επειδή ήμουν προσκύμενος, δεν είχα ενταχθεί, δεν είχα γίνει μέλος της μαοϊκής που λένε αριστεράς. Είχα κάτι φίλους εκεί, κάτι φοιτητές. Όχι, τότε ήταν η ΣΠΑΚ. Με την δικτατορία αναφέρεται, αρχίζει και ονομάζεται ΟΜΛΕ. Οργάνωση Μαρξιστών Λενινιστών Ελλάδας. Η ΣΠΑΚ ήταν συνεπής πολιτική αριστερή κίνηση. Πιο γνωστή όμως ήταν ως Αναγέννηση. Ναι. Το περιοδικό Αναγέννηση. Με δύο προσωπικότητες της αριστεράς, τον Ισάκη Ορδενέδη και τον Γιάννη τον Χοτζέ, οι οποίοι ήταν άνθρωποι της αριστεράς, γιατί μαθρέπαμε 15-20 χρόνια φυλακές εξορίες, σκληρά καρύδια και με σημαντική κατάρτιση θεωρητική για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, να το λέμε και αυτό. Οπότε σε αυτό το χώρο προσέγγισα γιατί είδα ότι στους λαμπράκηδες και στους εδαΐδες ήταν λίγο πιο νερόβραστα και πολύ χαλαρά τα πράγματα και όταν έγινε η δικτατορία ήταν αυτό που λέγανε και πολλοί με τις πιτζάμες. Πιάστηκε ο κόσμος. Δηλαδή ξέρουν οι περισσότεροι ότι βγήκε και εκείνη η έρμια, βγει τη σύμπτωση εκείνη τη μέρα, ας πούμε, γιατί δεν θα γίνει δικτατορία στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν έλλειψη κατανόησης. Πιστεύανε στην νομιμότητα. Πάλι θα κάνω πολλά άλματα. Βγήκα στο εξωτερικό για κάποιους λόγους να πάω να κάνω κάτι. Αυτό στα τέλη του 69, όχι, ναι. Και συνέβη όμως μετά από λίγο να συλληφθούν τα μέλη της ομάδας του πυρήνα στον οποίο ανήκα. Τα ονόματά τους, ο Κώστας Θεός χωρέστονε, καρδιά, μια καρδιά, οι δυο μας, πολύ, πολύ παλικάρι, μεγάλο παλικάρι. Μια εκπομπή για τον Κώστα Αγκάτε κάποτε. Κώστας Επίθετο. Κερτάζογλου. Στεγκότσα προσοχή ακόμα και οι βασανιστές. Ο άλλος, ο Θόδωρος. Είναι σημαντικός άνθρωπος. Ιδεολογικά είχε μια εξέλιξη, την οποία θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και την τιμώ μαζί με ανθρώπους όπως τον Άρτο Ζεπάτο που τον χάσαμε. Ήταν μια ομάδα δηλαδή που βγήκε μέσα από τους κόλπους. Είναι ο Θοδωρής που ξέρουμε δηλαδή. Αυτός ο Θοδωρής είναι. Ξέρει το αντίφανο δηλαδή, αυτό εννοώ. Εντάξει, θα το πούμε, ο Θοδωρής ο Ζιάγκας. Αυτοί οι δύο άνθρωποι βγήκανε στην μεταπολίτευση γιατί και ο Θόδωρος είχε ακολουθήσει την ίδια πορεία με μια πάρα πολύ τίμια στάση μετά την πτώση της δικτατορίας. Η Γαλλία ήταν για σένα προχώρημα η Γαλλία. Συγκρότησή σου. Όταν βγήκα στη Γαλλία ήταν καταρχήν πολύ σημαντικό προχώρημα σε ό,τι αφορά τις σπουδές μου. Γιατί πήγα, γράφτηκα στη Σορβόνη, γράφτηκα σε μια Grande École, ας πούμε, σαν μηχανικός. Γιατί όταν βγήκα έξω, βγήκα για να μην εμφανιστώ στους χώρους τους πολιτικούς του Παρισιού. Το ήξεραν
Δηλαδή η Όμλε, η οργάνωση Όμλε με υποδέχθηκε, αλλά ήταν γνωστό ότι εγώ είμαι για μια αποστολή έξω και μετά θα πάω μέσα για να κάνω μια ορισμένη δουλειά. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε να βλέπει ο κόσμος τη φάτσα μου, ούτε τίποτα. Όταν είναι η ώρα θα πάω μέσα. Γίνονται όμως οι συλλήψεις μετά από λίγο καιρό και αρχίζει να τρενάρει το πότε θα ξαναμπω εγώ μέσα. Και εκεί, μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Για να στήσω πάλι κάποιους πυρήνες, να τους αυτόσω, να κάνω συνδέσεις κτλ. Και εκεί είναι που έπεσα με τα μούτρα στα διαβάσματα, τα οποία δεν κρατήσανε πολύ. Πήγε μέχρι τις αρχές του 72, ξεπέρδεψα με ένα μέρος των σπουδών στη Σορβόνη, μετά έκανα το διδακτορικό. Εσύ, συγγνώμη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από εδώ φεύγεις ως μηχανικός, όπως λες, υδραυλικών έργων, αγρονόμος και... Μηχανικός και μάλιστα εργοταξιακός μηχανικός. Αλλά εκεί στη Γαλλία μεταπηδάς την οικονομία και στην κοινωνιολογία. Αγροτική οικονομία το ένα, και μάλιστα αγροτική ανάπτυξη και προγραμματισμός ήταν ο κλάδος. Και το άλλο ήταν διαχείριση υδατικών πόρων, να το πάω έτσι. Ναι. Με μία έφαση πάλι στα έργα αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή στην υπαίθρια υδραυλική, όχι στην αστική υδραυλική, και φυσικά όχι, ας πούμε, στις τουρμπίνες και σε αυτά τα πράγματα. Άρα, αντί για άνθρωπος των κατασκευών που προοριζόσουν να είσαι, έγινες άνθρωπος της γης και των ανθρώπων της γης και της αγροτικής παραγωγής. Και των αναπτυξιακών έργων. Μ' άρεσε ένα έργο να είναι αναπτυξιακό, να το βλέπω, να το αντιλαμβάνομαι. Ένα εργοτάξιο να οργανωθεί, το πρόγραμμα να σχεδιαστεί σωστά και να αποβεί ωφέλιμο για τους λεγόμενους που λένε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε τέτοια προγράμματα συμμετείχα και με στέλναν σε διάφορα μέρη του κόσμου, στους beneficiaries, στους υποφελούμενους. Στους υποφελούμενους. Λοιπόν, οι υποφελούμενοι ήταν πράγματι υποφελούμενοι, αυτό δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι βγαίνανε υποφελούμενοι πολλές φορές από αυτά τα έργα, και υπάρχει έτσι, θα μπορούσε και εκεί, ας πούμε, να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για το πώς ένα πρόγραμμα στη Μαυριτανία, στο Καμερούν, στην Αιθιοπία, πού να σταματήσω και πού να αυτόσω, να το γυρίσεις, να το μοντάρεις, να συνεργαστείς με τις τοπικές υπηρεσίες, να αρχίσεις να μπλοκάρεις την παρέμβαση των εγκάθετων και άλλα και των ξένων που έρχονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και από εδώ και από εκεί, και να φτιάξεις δηλαδή κάτι εκεί το οποίο να μπορεί, ας πούμε, να... Όταν έγινε εδώ το μνημόνιο και όλα αυτά, που τους έβλεπα, έλεγα, ρε, αυτοί κάπου τους έβλεπα, ίδιες φάτσες, ίδια κουστούμια, με το ίδιο τευτέρι να κάνουν την έκθεσή τους, μισογραμμένη έκθεση, να την πάρουν μετά στον προϊστάμενό τους, ότι τους είχαν πει να γράψουν και να κάνουν. Κάτι ασήμαντη, και ακούγαμε εμείς εδώ κάτι βαριά ονόματα, ήρθε ο Τάδε, ανθρωπάκια, οι περισσότεροι. Να μας αξιολογήσει. Ναι, να αξιολογήσει, να... και να μιλήσει με τον ορθολογισμό, ας πούμε, τέλος πάντων, που μια Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, δικαιούται, τέλος πάντων, σε μια άτακτη χώρα. Και που εκπροσωπεί, ας πούμε, δηλαδή, ο ορθολογισμός του δυτικού κυρίαρχου κόσμου, ας πούμε. Και... Όταν εκεί που ήμουνα, το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας ήταν να φας, να πιεις μαζί με τον ντόπιο, να καταλάβεις ποιος είναι ο ντόπιος, να σε καταλάβει ο ντόπιος, να νιώσεις, να κάνεις, για να μπορέσεις αυτό το πράγμα. Τίποτα, κανένα έργο δεν γίνεται χωρίς οι ανθρώπινοι πόροι να δυναμώσουν. Πρέπει αυτοί να δυναμώσουν, αυτοί να ενεργοποιηθούν. Και έτσι γίνανε ωραία έργα. Και στο Σενεγάλη ποταμό, δηλαδή, γιατί και από τη Σενεγάλη φέρανε απέναντι. Και στη Μαυριτανία, για παράδειγμα, έκατσα 2 χρόνια. Στη Σαχάρα έκατσα μια μεγάλη περίοδο. Δηλαδή, δεν. Από τη Γαλλία έχεις έρθει σε επαφή και με τις ιδέες της οικολογίας. Ναι, αυτό βέβαια. Σε έφερε αργότερα και υποψήφιος σε ευρωεκλογές. Ο υπεύθυνος του διδακτορικού μου στη Γαλλία, αυτό που αναφέραμε πριν, παρά το ότι το έκανα στην Σορβόνη, αυτό το διεύθυνε ο Ρένε Ντιμό. Ο Ρένε Ντιμό ήταν μια από τις προσωπικότητες της οικολογίας. Όλα αυτά όχι γιατί διέκρινε ότι εγώ ήμουν κάποιος φωστήρας, αλλά γιατί πέρναγε η πογιά μας τότε. Ως εξόριστον των Ελλήνων. Εξόριστοι Έλληνες ήταν, πέρναγε η πογιά τους. Έτσι μπήκα και σε αυτή τη σχολή, την Κροντεκόλ, δηλαδή που δεν μπαίνεις μέσα να χτυπιέσαι. Ήρθε ο άλλος ντεγκολικός, λες μια ονταμέρα, πέρα, χειραψίες. Ένας νέος Έλληνας αντιστασιακός και τα λοιπά, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις, να σας έχουμε εδώ στην τιμή μας. Αυτό. Εγώ λέω, τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Ήταν τότε η Γαλλία και τι είναι τώρα, σκέφτεται κανείς. Βέβαια.
Α, κοιτάξτε, εγώ τώρα γι' αυτό ακούω πολλές φορές δεξιά-αριστερά. Εγώ είμαι και εκτός από ένα σερικό, είμαι και ο λίγο νέος πολύ ντεγκολικός. Δηλαδή, να αφήσουμε τις αχλαμάρες. Δεν είναι η σημερινή καλή ντεγκολική. Δεν είναι, δεν είναι. Υπήρξαν κάποιοι στη μεταντεγκολική περίοδο που ακολούθησαν υπό Πιντού και όλοι αυτοί. Αλλά υπήρξαν κάποιοι που θα έλεγε κανείς ότι είχαν μια άλλη στόφα. Το είδαμε και στον πόλεμο του Ιράκ. Ο υπουργός εξωτερικών τότε της Γαλλίας ή τον είδα και αυτό. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέρν. Μα και σήμερα που μιλάμε είναι ίσως η μόνη φωνή τη λογική στη γαλλική δημόσια συζήτηση. Όταν μας πιάσανε με το καράβι για τη Γάζα το 2010 και ήμουνα μέσα στο Ασντότ, τέλος πάντων, και μου είχε γίνει. Στο Ισραηλινό λιμάνι που σας οδήγησαν. Στο Ισραηλινό λιμάνι, ναι, και μου είχε γίνει και η μεταχείριση εκείνη πολύ ευγενική. Επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι στέλνανε ειδήσει στο εξωτερικό, ένας γνωστός μου Γάλλος, φίλος με τον οποίο δουλεύαμε για ένα έργο που μήπως μπορούσε να ενεργοποιηθεί ο ανάβαλος, να γίνει κάτι στον ανάβαλο του Κυβερίου, να αξιοποιηθούν τα νερά του, μια μεγάλη υποθαλάσσια πηγή, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό θέλει μια άλλη εκπομπή. Γιατί έχουμε υποθαλάσσια αναβλή στην Ελλάδα και κλεγόμαστε για νερό τώρα. Εντάξει, είμαστε και ώρες. Τέλος πάντων, και αυτός ο Γάλλος ήταν μάλιστα κινούσε για κάποιους επενδυτές οι οποίοι λέγανε να έρθουμε. Γιατί οι Γάλλοι είχαν δοκιμάσει εκεί στο Port Mew, ας πούμε, να κάνουν κάτι τέτοιο, ένα τεχνικό έργο. Και λόγω φιλίας του ανέμαθε ότι και μου συμβαίνει αυτό. Πήρε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και έμαθα εκ των υστέρων ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας έστειλε ένα μήνυμα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι διδάκτορ Γαλλικού Πανεπιστημίου. Έτσι, έτσι ακριβώς, τίποτα άλλο. Είναι διδάκτορ Γαλλικού και απαιτούμε να το σεβαστείτε και να προσέξετε το τι θα του συμβεί. Εξήγησε μας λοιπόν ακριβώς με αυτή την αφορμή πώς. Ενώ το γύρισμα του αιώνα σε βρίσκει κυρίως το κίνημα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, την ΑΤΑΚ. Πώς από ένα σημείο και μετά το παλαιστινιακό θέμα γίνεται το επίκεντρο όλης σου της δράσης. Συναντώ τους Παλαιστίνιους στη Γερμανία, όταν έχω φύγει και έχω μπει στα εργοστάσια. Γιατί εγώ μόλις τέλειωσα, έκανα αυτά τα διδακτορικά ιστορία στη Γαλλία, φεύγω 72 και λέω εγώ να κάτσω στη Γαλλία και να πηγαίνω στην ΕΠΕΣ. ΕΠΕΣ ήταν η Ένωση. Ήταν ένα κοινοβούλιο της. Τη εξόριση τη ελληνική αριστερά. Τη αριστερά, βαριέμαι, δεν μου λέει τίποτα. Πάω εκεί. Ο Ελληνικός Συνδυτικός Σύλλογος του Παρισιού, ναι. Ακριβώς. Αφού έχουμε κόσμο, λίγα παιδιά στην Γερμανία και δεν μπορώ να γράψω προκήρυξη. Μας το στέλνουν με ορνηθοσκαλίσματα και πάνω στο τυπώσμα του. Πάω κάτω εκεί με τους ανθρώπους. Και μπήκα σε εργοστάσιο. Δηλαδή, κανονικά πήγα στο Υπουργείο Εργασίας, στη Διεύθυνση Εργασίας και δούλεψα 2 χρόνια. Εργάτης εργοστασίου, έτσι, κανονικά με τη φόρμα μου, με όλα. Στο πρώτο εργοστάσιο όμως με πήραν γρήγορα χαμπάρι και με απολύσανε, αλλά μπήκα στο δεύτερο, ας πούμε. Δηλαδή, μεγάλα εργοστάσια για να έχει και πολλούς Έλληνες μέσα. Και ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, δεν πήγαινα εγώ να κάνω τις απεργίες εκεί, αλλά να είμαι μέσα και με τους Έλληνες εκεί είχα πάρα πολύ καλή σχέση, εκεί κάναμε ένα άλλο κίνημα. Και εκεί με τα σχολιά, εκεί λες, ήρθες σε επαφή με τους Παλαιστίνιους. Εκεί λοιπόν σε ένα πανφοιτητικό συνέδριο, όπου δεν ήμουν εγγεγραμμένος φοιτητής κανονικά στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, αλλά το παρακολουθούσα γιατί είχα γραφτεί στα Sprach Kursus που λέμε να μάθω γερμανικά. Γερμανικά δεν ήξερα από κάτω από την. Και είπα να μάθει και γερμανικά. Και εκεί ήρθαν κάποιοι Παλαιστίνοι. Μιλάμε για Φλεβάρι του 72. Με το βάτσο μίλησα αραβικά, αυτά αμέσως άρχισε μια σχέση έτσι πολύ εγκάρδια. Και η οποία συνεχίστηκε και αργότερα. Μετά το 1974 που έρχομαι εδώ, συναντώ Παλαιστίνιους και μάλιστα ένας φοιτητής μου πήγαινα και έκανε και μερικά μαθήματα τότε στα ΚΤΕ που γίνανε ΤΕΗ μετά, γιατί δουλειά πιασά μετά στο γραφείο Δοξιάδη, το 1980, στο μεγάλο γραφείο Δοξιάδη που λέμε, ως μηχανικός στα έργα εξωτερικού. Και όμως πήγαινα και έκανα ορισμένα μαθήματα. Και εκεί τη συνάντησα τον Φουάντ, ήταν υπεύθυνος των φοιτητών εδώ και ήταν και ενεργό μέλος της ΦΑΤΑΧ και από τα. Παρά το ότι με συμπαθίες μου ήταν στο Λαϊκό Μέτωπο Απελευθέρωσης Παλαιστίνης. Αλλά αυτά τώρα δεν έχουν σημασία, τα συζητάμε. Αλλά
Εκεί και ο Φουάντας. Αυτή δεν ήταν και τόσο πολύ. Δεν σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Με την Αμπουνιντάλ ενδεχομένως. Εκεί τα πράγματα ήταν αλλιώς. Μπορούσαν να γίνουν ακρότητες. Αλλά τώρα εκεί, ας πούμε, ο Χαμπάς, ας πούμε, Φατάχ, Αραφάτ, αυτά. Υπήρχαν κώδικες επικοινωνίας, δηλαδή έβγαιναν εξισώσεις. Έτσι ήμουν αρκετά. Αρκετά κοντά. Πήγαμε και κάτω το 82, τότε που γίνονταν τα διάφορα με το. Εγώ δεν ήμουν στην πολιορκία της Βηρητού. Ναι, ναι. Και πριν πήγα, αλλά δεν πήγαινα με τις ομάδες που πηγαίνανε από εδώ. Πηγαίνανε αρκετοί Έλληνες από εδώ. Μερικοί πηγαίνανε και σαν μέλη οργανώσεων ελληνικών. Πήγανε και μερικοί και σε κάποια στρατόπεδα έτσι να δούνε πώς είναι εκεί. Δηλαδή αυτό είχε μια ατμόσφαιρα αυτό γενικώς. Δεν πήγαινα έτσι, ας πούμε, πέραντοφου, άντυξα ανθρώπους εκεί και αυτό ήταν όλο. Και αυτή ήταν μια πολύ πιο υγιής, μια πολύ πιο δυνατή σχέση, γιατί πήγαινα μετά στην Ελλάδα, στα σπίτια τους, αυτά. Και γίνεται αυτό που γίνεται το 1993, η Συμφωνία του Όσλο. Εγώ εργάζομαι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη Μαυριτανία, Σενεγάλη εκεί. Κάποια στιγμή επιστρέφω στην Ελλάδα και μου λένε βγαίνει το πρόγραμμα για την στήριξη της των περιοχών των Παλαιστινιακών. Ναι, τα κατεχόμενα εδάφη. Να τους δώσουμε κάτι τις τέλος πάντων και να μπορέσουν και αυτοί να αυτοποδίσουν. Κάνα δίκτυο εκεί ίδρυψης, αποχέτευσης, ξέρω εγώ, κάνα μικροβιολογικό κτλ. Αυτό έγινε ανοιχτός διαγωνισμός βέβαια. Και φτιάχτηκε στα γρήγορα ένα κονσόρσιουμ. Η εταιρεία ελληνική μου είπε: πάρ' το όλο πάνω σου. Τέλος πάντων, αλλά θα έχουμε και τους Ιρλανδούς, θα έχουμε και τους Ιταλούς μαζί. Θα φτιάξουμε μια κολεγιά. Οι Παλαιστίνοι αμέσως είπαν ότι εμείς θα ασκήσουμε όλες τις δυνατές πιέσεις για να τα πάρει το κονσόρσιουμ που είναι οι Έλληνες. Επί 4 χρόνια πήγαινα κάθε μήνα εκεί μια εβδομάδα. Στη Χαν Γιούνις ή στη Ράφα ή ξέρω εγώ στο Τζενίν κτλ. Η μελέτη πρέπει να έχει μια σχετική αρτιότητα. Πώς θα γίνει, πώς θα δώσουμε τα λεφτά, πάρτε 800.000 ευρώ, ας πούμε, να κάνετε ένα έργο που δεν έχει μελέτη στο πόδι, θα γίνει. Εκεί τώρα το τι γινόταν, το τι σκαρφιζόμασταν, το τι προλάβαινα. Με άξια παιδιά ήρθανε από την Αμερική με διδακτορικά μηχανικοί Παλαιστίνοι για να πάρουν τον ευτελή μισθό της Δημοτικής Τεχνικής Υπηρεσίας Χαν Γιούνις και να δώσουν την ψυχή τους να δουλεύουν εκεί 20 ώρες το 24ωρο. Και όλα αυτά τα βλέπεις αυτές τις μέρες στα δελτία ειδήσεων, είναι συντρίμια. Ναι, συντρίμια. Δεν υπάρχει αυτή. Η ιδέα για το καράβι πώς προέκυψε?